ούτε rollers. Rollers, ναι. Rollers και skateboards. Και skateboards. Ήμουνα. Έκανα skateboards όταν στην εποχή μου ήταν φτιαγμένα από μπαμπού. Όντως, ναι, τα χοντρά. Τη γκουμούτσο δεν ήταν τα ελαφριά που κάνει τα λένε. Ήτανε... Θυμάμαι ότι στο γυμνάσιο και στο λύκειο όλα τα κορίτσια τρελαίνονταν για αγόρια που κάνουν σκέιτ. Στην δική μου εποχή. Εμάς όχι τόσο. Σίγουρα μέσα στην εκπομπή κάνει ένα διάλειμμα για. Τσίσα. Κακά. Ναι, κατούριμα. Αλλά θέλω να φύγει από αυτό. Να θέλω φύγουμε. Να σκεφτείς ότι παίζουμε στην τηλεόραση. Φαγητό, για φαγητό. Κάνει ένα διάλειμμα. Ναι, αλλά δεν βλέπει ο κόσμος το διάλειμμα σου. Βλέπει κάτι άλλο όταν εσύ πας για τσίσα. Διαφήμιση! Μπράβο. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία και επίσης νομίζω και πολύ σημαντικό. Σου έχουν πει κάτι για τα έντομα, έτσι, και για μένα. Εσύ ξέρεις για μένα και τα έντομα. Τα ξέρω, εγώ τα άμαθα. Ωραίο. Ας πούμε, παραδείγματος τώρα, αν αυτό ήταν κατσαριδούλα επτάμενη. Καλά, είχαμε εξφεντονιστεί. Όχι, τελείωνε το γυρίσμα, πήγαμε σπιτάκια μας όλοι, ορνάστε καλά, εγώ πρώτος με τα πόδια. Γεια σας, είμαι ο Βίρανας Θεοδωρόπουλος και καλώς ήρθατε στο σημερινό γκαράζ. Σήμερα μαζί μας είναι η Αιρίν και εγώ και παρουσιαστής δεν είναι άλλος από τον κωμικό που τον ξεχωρίζω στον πιο αστείο, το κτίριο που μένει τη μονοκατοικία του. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα τον Ζήση Ρούμπο. Καλησπέρα, 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 καλώς ήρθατε σε άλλο ένα γκαράζ. Να ευχαριστήσω φυσικά τον Βίρονα. Εσύ μπορεί να γελάς, Βίρονα, αλλά αν θες να ξέρεις, μένω σε μια πολυκατοικία και όχι μονοκατοικία, στην οποία ένας τύπος ο οποίος λέει εξαιρετικά ανέκδοτα. Anyway, στα δικά μας. Λοιπόν, είμαστε εδώ σε άλλο ένα γκαράζ, εδώ στο Action 24. Μαζί μου φυσικά σήμερα ο Βίρονας, αλλά και μια ανερχόμενη φωνάρα με παραστάσεις σε όλο τον κόσμο. Έχει παίξει σε musical, έχει παίξει σε club του εξωτερικού. Ευτυχώς για εμάς τραγουδάει και στην Ελλάδα. Θέλω να δώσετε ένα τεράστιο χειροκρότημα για την μοναδική Αιρίν! Both we find ourselves.
Is there a wishing star? To give wish to my love. Can we do it? I set the star. Oh, can we do it, baby? I set the star. To help myself to know the truth about your love. Guess we got this thing, we got the shit I don't know how to call. I can't pretend. Ooh, sleep on me, then try and try again. Real time love and love and love and then sleep on me, then try and try again. Seems like you don't care and I should try harder. We made love on my mind till the end of all times. But seems like you don't care and I should try harder. What we have felt so right. I can't resist those times when my lips are touching your lips. I claim your love and rights. Oh, I can't pretend. Boy, sleep on me, then try and try again. Real time love and love and love and then sleep on me, then try and try again. Seems like you don't care and I should try harder. We make love on my mind till the end of all time. But seems like you don't care and I should try harder. Words I cannot say and I wanna say it. Like you don't care and I should try harder. Oh, like you don't care and I should try harder. Oh, oh, oh.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε με μια ερώτηση που κάνω πάντα σε υπερταλαντούχους ανθρώπους. Και είναι η εξής. Πώς μπήκε η μουσική στη ζωή σου, πώς ξεκίνησε αυτό το μονοπάτι το υπέροχο? Λοιπόν, θα πω αυτό που είναι και πραγματικότητα. Ναι. Από τη μαμά μου και τον μπαμπά μου έγινε αυτό. Γιατί είχαμε πάρα πολλούς δίσκους στο σπίτι πάντα. Ναι. Με λίγο πιο... με διαφορετική μουσική από αυτή που άκουγαν στην Ελλάδα τότε, το 90 κάτι. Οπότε μιλάμε τώρα για Janet Jackson, Whitney Houston, Mariah Carey. Μου φέρνουν όλα αυτά τα βινίλια, οπότε... Βινίλια. Βινίλια. Δίσκους. Κανονικά, συλλογή. Pick-up και τα λοιπά. Ναι, τέλειο. Και είχα τρελαθεί εγώ, τα έβαζα μόνη μου, τα άκουγα. Μου είχε μάθει και η μαμά μου να βάζω το pick-up μόνη μου. Ναι. Οπότε γενικά αυτή η μουσική μου έχει μείνει πάρα πολύ στα αυτιά μου από τότε. Και νομίζω ότι μετέπειτα αυτό ήταν και που έπαιξε ρόλο σε αυτό που ακολούθησα. Γιατί με τη μουσική ασχολήθηκα και σαν σπουδές. Ναι. Έκανα κλασικές σπουδές δηλαδή. Και από τα 19 πτυχίο σε θεωρία και σολφέζ. Και παράλληλα με τη φωνητική στο κλασικό τραγούδι στο Εθνικό Οδείο. Ναι. Είσαι και σοπράνο στην Λυρική. Είμαι λυρική σοπράνο. Λυρική σοπράνο. Ναι. Το οποίο αυτό, λυρική σοπράνο είναι ο τίτλος μου. Λυρική σοπράνο έχει κάποια διαφορά από απλή σοπράνο? Έχει διαφορά στην έκταση των νοτών, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχει κολορατούρα που είναι the highest, το ναι, πιο ψηλό. Μάλιστα. Α, κολορατούρα σοπρανό, μάλιστα. Κολορατούρα τη λένε γενικά, όχι σοπράνο. Υπάρχει η μέτζο σοπράνο και υπάρχει και η λυρική. Μάλιστα. Εγώ είμαι στη μέση λοιπόν, η έκταση της φωνής. Και κάνεις και υποκριτική. Έχω σπουδάσει στη Δαματική Βιάκη. Στη Δαματική Σχολή Βιάκη, μπουμ! Και εσύ. Τι εννοείς, oh my God. Βιάκη. Λέγε τώρα. Yes. Δεν το ήξερα αυτό για σένα. Θα σεβεστεί σχολή Βιάκη. Απλά, μάλλον με μία διαφορά, πότε τελείωσε τη Βιάκη? Εγώ τελείωσα το 14. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η Ειρήνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Είπα να το σώσω. Δεν είπα το έδωσε. Εσύ δεν μπορείς να... Δεν σώζεται, okay. Όχι. 10 χρόνια πριν εγώ, λοιπόν. Εντάξει. Μια χαρά. Φαντάζομαι, υποκριτική ακολούθησες για να βοηθηθείς στο λυρικό κομμάτι. Με ενδιαφέραν πάρα πολύ και τα δύο γενικά, και το θέατρο και η μουσική. Μπορώ να πω ότι δεν είχα στο μυαλό μου ότι θα ακολουθήσω μόνο τη μουσική. Όπως ούτε τώρα το έχω. Δηλαδή, μην νομίζεις ότι το έχω αφήσει και το άλλο απ' έξω. Ναι. Αλλά νομίζω ότι ήταν μια δύσκολη εμπειρία για μένα, γιατί... Η δραματική. Ναι. Γιατί το πρόγραμμα. Πολύ χρόνο από τη ζωή σου. Δηλαδή, δεν έχεις τίποτα άλλο. Δεν το ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Ξέρεις, ακούμε δραματική σχολή και λες, α, εντάξει, πήγες μια σχολή. Δεν είναι έτσι. Γιατί η δραματική σχολή, τις περισσότερες τουλάχιστον φορές, είναι 9 το πρωί με 11 το βράδυ. Και τα περάκια μαζί και εκεί όλη μέρα. Ναι. Είναι η οικογένειά σου. Ξεκινάει και είναι η οικογένειά σου. Δεν έχεις φίλους, δεν έχεις φλερτ, δεν έχεις τίποτα. Δεν προλαβαίνεις και να θες. Οπότε ναι, ήταν μια δύσκολη εμπειρία. Συνάμα καλή εννοείται, γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα να θυμάμαι και νομίζω ότι είναι και αυτό που με ξεκλείδωσε περισσότερο σαν άνθρωπο. Εδώ το συζητάω και φυσικά τώρα τα συνδυάζεις αυτά και στα musical, σωστά? Βεβαίως. Το οποίο το αγαπάω πάρα πολλά. Πολύ. Έχει μέσα χορό, έχει jazz μουσική πολύ. Γενικά κινησιολογία που μου αρέσει πάρα πολύ και ασχολούμαι και με αυτό. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα χρόνια το έκανα πίσω γιατί ήθελα να προχωρήσω μουσικά στην προσωπική μου την πρώτη δουλειά. Δισκογραφική. Ναι. Οπότε αυτό έχει μείνει λίγο στα πίσω τώρα. Το ξαναφέρουμε. Θα ξανάρθει. Στο εύχομαι. Λέρα, αλλά μισό λεπτό τώρα να αναφέρω εδώ. Γιατί όταν λέμε musical εννοούμε πας Νέα Υόρκη από ό,τι βλέπω για musical. Είχα τάσεις φυγής. Πολλές. Το οποίο νομίζω ότι σαν επιλογή για musical είναι από τις καλύτερες που μπορείς να πάρεις. Δεν ξέρω πώς ήταν η εμπειρία. Πες μας. Η εμπειρία ήταν πολύ ωραία γιατί ξεκίνησα από κάποια auditions που έκανα εδώ στην Αθήνα και πήγα εκεί. Δεν δούλεψα κατευθείαν εκεί δηλαδή σε musical. Ναι. Πέρασαν 8 μήνες. Δοκιμάστηκα πάρα πολύ. Δηλαδή πήγα και σε άλλη γραφεία, αρένα. Casting κτλ. Ναι. Άλλη αρένα, έτσι. Ναι. Αλλά αυτό που παρατήρησα εγώ είναι ότι είναι πάρα πολύ υποστηρικτικοί άνθρωποι. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω, ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή και σου δίνουν πολύ κουράγιο και θάρρος, ακόμα και οι συνάδελφοί σου και οι υπεύθυνοι, ξέρω εγώ, σκηνοθέτης και όλα αυτά. Εδώ λίγο στην Ελλάδα που έχω δουλέψει είναι το αντίθετο. Προσπαθούν να σου πάρουν λίγο τον αέρα, ξέρεις. Να μην είσαι πολύ. Εκεί είναι άλλο πράγμα. Χαίρομαι πάρα πολύ που το αναφέρεις αυτό. Εγώ το λέω true, αλήθεια. Είναι ωραίο να ακουστεί αυτό, ξέρετε, εκεί έξω. Ειδικά για την νοοτροπία των οντισιών στην Ελλάδα. Ναι, είναι αυτό. Δεν θα μπορούσε να το έχει πει πιο τέλεια. Θα μείνεις εκεί. Στην Αμερική όχι. Δεν μου άρεσε για να μείνω. Δεν το ξέρω, όλοι μου λένε είσαι τρελή, παιδάκι μου. Αλλά δεν. Όχι. Δεν μου τέριαζε. Λονδίνο. Λονδίνο θα έμενα. Κι εγώ. Και έμεινα. Και έμεινες πόσο? 4 χρόνια. Εντάξει, οκ. Okay. Έμεινα και ναι. Απ' έξω και ανακατά. Ναι, το αγάπησα πάρα πολύ. Έχει μια πολύ δική του ταυτότητα το Λονδίνο. Γενικά όλο το UK, όλη η Αγγλία. Έτσι, που δεν την έχει τόσο η Αμερική για μένα.
Η Αμερική είναι λίγο πιο χάος. Ό,τι θες είναι, όπου θες μπορείς να πας. Εμένα μου αρέσει να έχει προσωπικότητα ένα μέρος που μένω και το βιώνω κι εγώ, γιατί παίρνω κι εγώ πράγματα από αυτό. Δούλεψα κιόλας εκεί. Δούλεψες. Και δούλεψες και πάνω σε ένα είδος, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο το αγαπάς πάρα πολύ. Πολύ. Και αυτό το ακολούθησα και μετά το soul και το soul. R&B. Κυρίως με μαύρους καλλιτέχνες, δηλαδή ναι. Μαύρη μουσική, πολύ όταν deep. Όταν δούλεψες σε κανονικά, σε ζών, φάση, σε σκηνή. Δούλευα σε στούντιο, έκανα backing vocals για άλλους καλλιτέχνες. Okay. Και αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή και με τη soul μουσική. Ναι. Μετέπειτα το περάσαμε και σε στάδιο που έκανα backing vocals και στη σκηνή για άλλους καλλιτέχνες. Δηλαδή είχαμε παίξει στο jazz cafe. Okay, okay. Είχαμε ανοίξει ναι, το Duel, κάποιους πολύ έτσι, γνωστούς στην Ευρώπη. Ναι. Και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό για μένα, γιατί κατάλαβα ότι είναι και αυτό που θέλω να κάνω. Δηλαδή είδα το πόσο μου πάει, το πόσο η έκφρασή μου κέρδιζε μέσα από αυτό. Δηλαδή καθόμουν στο πιάνο και έπαιζα αυτό το στυλ της μουσικής. Ναι. Μέχρι τότε έπαιζα πολλά. Έπαιζα jazz, έπαιζα και λίγο πιο έντεχνο, ναι. Και λίγο ελληνικό. Πάντα στο έντεχνο κομμάτι ελληνικό, ναι, 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 ναι. Δεν είχα πάει ποτέ στο λαϊκό, αλλά... ήμουν ακόμη μπερδεμένη. Δεν το είχα βρει μέσα μου. Και έγινε το focus, λοιπόν. Και έγινε το focus. Έγινε ναι. Το focus. Και επιστροφή στην Ελλάδα, λοιπόν. Επέστρεψα το 2015. Να σου πω κάτι, ευχαριστούμε. Τι θα έλεγες σε νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με αυτό, τι θα ήταν το ένα ή τα δύο πράγματα, θα έλεγες, ξέρεις τι, εμένα μου βοήθησε αυτό, σαν συμβουλή ή κάτι. Νομίζω το να έχουν το θάρρος της άποψής τους και να μάθουν να λένε όχι νωρίς. Εγώ, ας πούμε, έχω ακούσει πάρα πολλούς να μου λένε θα σου πήγαινε αυτό, γιατί δεν κάνεις αυτό. Και στην Ελλάδα θα μπορούσες να κάνεις και αυτό και θα πήγαινες και καλύτερα. Ναι, 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 ναι. Δεν μ' αρέσει καθόλου να το ακούω, ούτε να έρχεται ο άλλος να μου το πει χωρίς να τον ρωτήσω. Πολλές φορές είχαν έρθει άνθρωποι και μου είχαν πει ναι, okay, και πρέπει εμφανισιακά να γίνεις ξανθιά, ξέρω εγώ, ή να κάνεις, ή να χάσεις 5 κιλά. Πήγαμε εκεί, πήγαμε εκεί. Καλά, ναι. Και δισκογραφική τώρα. Έτσι. Λέω, okay, δεν επιτρέπεται να το ακούω αυτό από ανθρώπους που ασχολούνται με μουσική, αλλά είναι αυτό που σου είπα πριν. Όταν έχεις το θάρρος να υποστηρίξεις αυτό που σε εκφράζει, γιατί κάνουμε μουσική επειδή είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να εκφράσουμε την ψυχή μας. Έτσι. Αν αυτό το πράγμα καλέσουμε έναν άλλον και μας πει τι να κάνουμε πάνω σε αυτό, ναι, ναι. Χάνεται το. Δεν ένα χειροκρότημα γι' αυτό μόλις ακούσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είχε ακραία φοβία με ύψη. Βασικά με τα αεροπλάνα έχω φοβία. Με τα αεροπλάνα. Mm. Και είναι πρόβλημα. Και μας έχεις ήδη αναφέρει Νέα Υόρκη. Φαντάζομαι δεν πήγες με καράβι. Δεν περάσανε καλά αυτοί που το δεν καταλαβαίνεις. Πες ήταν μία Ινδύ με τον άντρα της. Το θυμάμαι ακόμα την πρώτη φορά που πήγα. Ναι. Κατεβήκανε μετά, ήθελαν να πάρουν τεπώνι οι άνθρωποι. Oh. Τους κράταγα το χέρι, λέω βοηθήστε με, δεν ξέρω τι θα κάνω. Είναι 12 ώρες το ταξίδι. Είναι 12 ώρες το ταξίδι. Συγγνώμη, δεν περνάς άσχημα μόνο στην απογείωση, προσγείωση και κατά τη διάρκεια. Κατά τη διάρκεια. Και κατά τη διάρκεια. Καν τέτοιο τελείωσα εγώ. Λέω, είναι πολύ άσχημη η κατάσταση. Είναι πολύ άσχημη. Επειδή πολύ... ξέρω και με βλέπεις που γελάω για να κορυδεύσω, γιατί ακριβώς έτσι είναι η γυναίκα μου. η οποία δεν την παλεύει, όχι όμως τόσο στη διάρκεια, αλλά στην απογείωση και στην προσγείωση. Είναι βιντεάκι. Είναι βιντεάκι για YouTube. Ναι. Πολλοί άνθρωποι είναι έτσι. Δηλαδή, εγώ τους βλέπω και τους παρατηρώ το πίζω, το πίζω άντως. Και εγώ, άμα κάνει κανένα τα-τα-τα. Λίγο. Λίγο ξέρεις, γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Αυτό. Λες, ναι. Ενώ στο πλοίο λες, εντάξει, ξέρω κολύμπι. Εγώ μπορώ να πάω 5 μέτρα. Ναι. Κολυμπώντας. Okay, okay. Μετά εκεί είναι το όριό μου. Εντάξει. Βρίσκεις ένα ξύλο σαν τον Τιτανικό. Στο αεροπλάνο, σαν τον Τιτανικό, σωστά. Το κάνεις grab και πας με κάποιο τρόπο. Ξέρω, εγώ δεν ξέρω, ρε παιδιά, κάτι θα γίνει. Τουλάχιστον αυτό σκέφτεσαι στο καράβι. Στο αεροπλάνο, εγώ έχω κάνει και το λάθος, μεγάλο λάθος, και το πληρώνω κάθε φορά που πετάω, ότι έχω δει πάρα πολλά βιντεάκια. Με βιντεάκια που δεν έπρεπε κιόλας. Αυτό δεν πρέπει. Με αυτές τις εκπομπές που είναι το μεγαλύτερο αεροπορικό δυστύχημα του αιώνα. 670. Θύμα, δείτε τις οικογένειες μία-μία. Αυτό συνέβη. Πάμε αναπαράσταση της έκρηξης. Ανατρίχιασα τώρα. Αλήθεια σου λέω. Και από το πουθενά, χωρίς να έχει πρόβλημα το λάθος πλάνο. Λάθος μεγάλο, μην το κάνετε. Γιατί, ξέρεις τι, το βλέπεις, το ξεχνάς και σου ξεπηδάει στον εγκέφαλο την ώρα της απογείωσης. Οπότε είναι μεγάλο λάθος. Πέρα όμως από τα αεροπλάνα, νομίζω, και διόρθωσέ με, μοιραζόμαστε και έναν άλλο φοβό. Να. Και αυτό είναι τα έντομα. Να. Παίζει θεματάκι όμως εσύ το. Εγώ έχω ένα πολύ σοβαρό, θα έλεγα, θεματάκι με κατσαρίδες. Εσύ το επεκτείνεις και σε άλλα, του. Εγώ εκτός από τις μύγες. Ναι. Εντάξει, δεν τις συμπαθώ, αλλά δεν θα με δεις να πεθαίνω. Δεν το φοβάμαι. Όλα τα υπόλοιπα τα φοβάμαι. Όλα. Όταν λέμε όλα, ρε παιδί μου, φοβάσαι μυρμήγκι. Τη μέλισσα, τη σφίγγα, το μυρμήγκι το μεγάλο, το φοβάμαι. Δηλαδή έχει. Συγγνώμη, ρε παιδιά.
Να σας πω κάτι. Πηγαίνεις, ας πούμε, εκτός... Μεγάλο το μυρμήγκι, τέλος. Όλα κι όλα. Άμα σκιάσει η μυρμηγκομάνα που πεινάει και κουβαλάει το μπισκότο ολόκληρο, η αλήθεια είναι ότι είναι τρομακτικά. Μα είναι κάτι μυρμήγκια που είναι τεράστια. Το μεγάλο το μυρμήγκι εννοούμε τώρα, φαντάζομαι, αυτά που έχουμε εδώ πέρα. Γιατί υπάρχουν και μεγάλα μυρμήγκια, αν έχεις δει βιντεάκια, πάλι λάθος. Δεν θα το βάζα Full. Να το δω ποτέ. Λάθος. Δεν θες να δεις την κλίμακα των μυρμήγκιών που μπορούν να φτάσουν. Δεν θες. Ω Χριστέ μου. Ναι. Είχα δει το πρόσωπό τους κάπου που το βγάλανε, το πώς είναι. Το close-up. Το οποίο είναι λάθος. Λάθος λες τώρα, φύση, γιατί. Εγώ πιστεύω ότι τα μυρμήγκια τσιμπάνε. Το πιστεύω. Απλά δεν το ξέρουμε εμείς. Εγώ στο stand-up μου μιλάω πάρα πολύ για τα έντομα, γιατί όντως έχω ένα θεματάκι με τα επτάμενα. Τα απρόβλεπτα. Ναι. Αυτά που ξέρεις είναι εδώ, έκανε. Ναι. Αυτό. Εκεί. Εντάξει, αυτά τα απρόβλεπτα. Λοιπόν, και έκανα έρευνα λοιπόν για να μιλήσω για αυτά. Και η έρευνα που έκανα με έκανε να τα φοβάμαι περισσότερο. Βέβαια. Δεν θέλω να σου σπάσω την φούσκα της προστασίας, αλλά τα μυρμήγκια δαγκώνουν. Το ήξερα. Και για να μην καταλάβεις ότι δαγκώνουν, κρίνουν και ένα υγρό που αναισθητοποιεί την περιοχή. Υπέροχα. Οπότε πες να του πάρεις χαμπάρι αφού έχει ξεκινήσει. Α, τι λέω, Χριστέ μου, δεν ξέρω καν τι αυτό λέω. Ευχαριστώ. Πες να είναι το κουρούπι αυτό. Εδώ στο γκαράζ έχουμε ένα έθιμο. Λέμε τα όνειρά μας φωναχτά. Ένα πιαστό όνειρο ή ένα στόχο. Ή μια συνεργασία που θα ήθελες πάρα πολύ και ονειρεύεσαι. Όσο τρελό και αν μπορεί να ακούγεται. Γιατί ξέρεις τι, you never know. Κάτι. Μια τρελή συνεργασία που ονειρεύομαι, αλλά πιστεύω δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ στη ζωή μου. Θα είναι να τραγουδήσω με την Τζάνετ Τζάκσον. Την οποία την αγαπώ πάρα πολύ. Άπιαστο όνειρο. Στο εύχομαι από καρδιάς. Και κάνω παρενθεσούλα να σου πω ότι ως πιτσιρικάς υπήρξα τεράστιος φαν Μάικλ Τζάκσον, Τζάνετ Τζάκσον, Πολ Αμπντούλ. Σχολεία τότε, κασέτες, κρίτσι. Όταν βγήκε το Rhythm Nation, ανατινάχτηκε ο εγκέφαλός μου. Το άλμπουμ αυτό είναι ok. Και το άλμπουμ. Τώρα, οι πιο νέοι μπορεί να μην ξέρετε γιατί πράγμα μιλάμε. Τσεκάρετε όμως λίγο. Μιλάμε για επανάσταση άλμπουμ. Και βίντεο κλιπάρες. Χορευτικάρες. Άντε γεια. Οπότε στο εύχομαι από καρδιάς. Κι εγώ. Να πράγματα που ήθελα. Κι εγώ, μακάρι. Janet, if you see this, please give us a chance. Okay, ναι, thank you very much. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Κι εγώ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες κυρίως για έντομα, από ό,τι καταλάβω. Δεν χρειάζεται όμως. Θα βρούμε άλλη θεματολογία. Δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί ότι θα παίξουμε ένα παιχνίδι οι δυο μας. Oh. Δεν το ξέρεις. Όχι. Ωραία. Θα παίξουμε ένα παιχνιδάκι. Εύκολο. Είναι εύκολο, μην αγχώνεσαι. Δεν έχει να κάνει με έντομα. Όχι. Εντάξει, okay. Καθόλου ή τουλάχιστον νομίζω, εκτός και αν έχεις πρόβλημα να κουμπάς έντομα σε κουτιά κλειστά. Έχεις πρόβλημα με αυτό. Σε κλειστά κουτιά, όχι. Να βάλω το χέρι μέσα. Πλάκα κάνω, σε πειράζω προφανώς και όχι. Αλλά πριν περάσουμε στο παιχνίδι, θέλουμε να σε απολαύσουμε ξανά σε υπερτραγουδάρες. Με τι άλλο, φυσικά, με μια cool μετάβαση!
to seem like an emergency test. But I still wonder if he feels blessed by the love that hit us as a blue reverse. Yo, I really wanna tell you I'm the guy in this. I got the bread, I got the knife to weep. Got the drama, the beast, and the weeping tears. But I will never chase a man if he desires this. There's a truth I'm here to know. There's a love I come to grow. With my heart, my flesh, and flow. Boy, I really hope you know. Change your mind and change your world. I've been seeing a lot and flow. Now I'm wandering all alone. Yeah, I'll be here, I need to know. There's a love I come to grow. With my heart, my flesh, and flow. Boy, I really hope you know. I've been speaking for so long. Now my curse is this for you. Never the tide comes for you to your judgment in Sathar. Try to shine the ray. Come through, you're all I need.
need now. I try to shine the rain so it can't touch us. I try to shine the rain, come through, you're all I need now. I try to shine the rain so it can't touch us. Oh, 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 yeah. No, I think you felt this whole thing. I see all my time to love. You're all I need, and I'm thinking about you so much, baby. Oh, oh, oh. Ooh, that's really good. Είμαστε εδώ λοιπόν. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι που λέγεται Μην το σκέφτεσαι. Mm. Δηλαδή, θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις και θέλω να μου απαντάς όσο πιο γρήγορα μπορείς, χωρίς να το σκέφτεσαι καθόλου. Ωραία. Ωραία. Okay. Όσες περισσότερες μπορείς να απαντήσεις μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο, παίρνεις μια βαθιά ανάσα και ξεκινάμε από τώρα. Αγαπημένο σου τραγούδι αυτόν τον καιρό. Της Janet Jackson, το Again. Πέρα από τα social media, ποιο app χρησιμοποιείς περισσότερο στο κινητό σου? Tidal για μουσική. Πρέπει να διαλέξεις μία πόλη και να μείνεις μόνο εκεί για πάντα. Ποια είναι αυτή? Κοπενχάγη. Ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχεις σπίτι σου? Ένα μηχάνημα που κάνει peel off τα κεράσια. Δεν ξέρω γιατί το πήρα. Είναι τελείως άχρηστο, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ και δεν τρώω και κεράσια. Ναι. Πες μας κάτι στο οποίο έχεις ταλέντο, αλλά δεν το ξέρει ο κόσμος. Κάνω πατινάζ. Ice skating. Απίστευτο, το επανέρχομαι. Ποιο ήταν το τελευταίο πράγμα που γκούγκλαρες? Νομίζω χθες το βράδυ, ναι, να βρω ποια είναι η πρώτη ταινία του Donald Duck. Και ήταν μία του 1934. Μ' αρέσουν πολύ αυτά. Αν ήσουν Παλαιστής, ποιο θα ήταν το stage name σου? Κάτι με θάλασσα. Τσουνάμι. Τσουνάμι, τα ακούω. Με τι θα αντάλλαζες την καριέρα σου? Με το να μου εγγύθει κάποιος ότι θα είναι πάντα υγιής η δική μου. Μπορείς να πιεις ένα καφέ με οποιοδήποτε φανταστικό ή υπαρκτό πρόσωπο της ιστορίας. Ποιον διαλέγεις, νομίζω. Της ιστορίας. Ή φανταστικό. Τον Χριστόφορο Κολόμβο. Θέλω να μου πει για τα ταξίδια του. Ένα stage που θα ήθελες να παίξεις? Το Jazz Festival του Montreal. Okay. Πάρα πολύ. Νιώθεις πως δεν έχεις έμπνευση? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι να κάνεις για να σου έρθει έμπνευση? Να απομονωθώ. Από μόνος. Τι σούπερ δύναμη θα ήθελες να έχεις? Λοιπόν, θα ήθελα να είμαι αγέραστη και απέθαντη μαζί πάνω. Αυτά ζόμπι δηλαδή. Ποιος είναι ο πιο αστείος άνθρωπος που έχεις γνωρίσει? Ο μπαμπάς μου. Πάμε ξανά την ερώτηση. Ποιος είναι ο πιο αστείος άνθρωπος που έχεις γνωρίσει? Δεν ξέρω, ο μπαμπάς μου. Δεν πειράζει, θα τον βάλουμε στο... Κόψουμε όλη εκπομή. Σε αυτή, το στόμα στο βίντεο θα λέει ο μπαμπάς μου και θα ακούγεται... Αγαπημένη κίνηση όταν τραγουδάς σκηνή. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς signature λέγεται. Move. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Νομίζω λέγεται star, αλλά είναι κάτι, ναι, ναι, κάτι που κάνεις κάπως έτσι. Το κάνω πολύ όταν στα live, δεν ξέρω. Χειροκρότημα, ήταν εξαιρετικό! Δεν ξέρω πώς λέγεται. Wow, ice skating. Ναι. Ερασιτεχνικά ή... Εντάξει, δεν κάνω πάρα πολλά τόλουπα, ας πούμε, στον αέρα, αλλά έχω αρχίσει και κάνω και τις περιστροφές. Είπες πάρα πολλά που σημαίνει ότι κάνεις κάποια. Έχω αρχίσει και κάνω τη μία περιστροφή. What? Τώρα σιγά σιγά, ναι. Είναι πολύ... Συγγνώμη. Φαντάζομαι με δάσκαλο. Με δασκάλα. Με δασκάλα. Με δασκάλα. Okay. Όποτε προλαβαίνω και έχω κάνει μία φορά στη ζωή μου. Και? Δεν θα ξανακάνω. Δεν πήγε καλά. Μέτρησα όλο. Μέτρησα όλη την πίστα. Και μέτρησα την πίστα με πάρα πολύ κόσμο. Oh. Να είναι εκεί και να με βλέπει. Ό,τι μπορεί να βάλει στο μυαλό σου σαν εικόνα ενός ανθρώπου που δεν έχει ανέβει ποτέ πάνω στο skates. Okay. Όλα αυτά τα όλα. Και χύμα με ποπό, με γόνατα. Wow. Ναι, στα τέσσερα. Αυτή ήταν η έξοδός μου από την πίστη. Τέσσερα. Σπρώξτε με να βήγω. Ήταν μια φαϊνή ιδέα της παρέας να πάμε να περάσουμε ωραία. Έρχομαι τώρα στα κεράσια. Έχεις αγοράσει αποφλειδωτή κερασίων. Συγκεκριμένα μόνο για κεράσια. Για κεράσια δηλαδή δεν είναι ένα το... ναι, για άλλα πράγματα. Κάτι είχες στο μυαλό σου όταν το αγοράσεις αυτό? Ότι μάλλον θα φάω κεράσια. Χωρίς φλούδα.
Και το χρησιμοποιήσει ποτέ? Ποτέ, ούτε μία φορά. Ποτέ. Ποτέ. Από τις πιο εξαιρετικές αγορές που έχω ακούσει. Το ότι δεν τρώω κεράσια. Δηλαδή είναι... Αυτό από μόνο το κάνει μαγικό. Το ότι δεν τρώω κεράσια και πήρες κάτι που ξεφλουδίζει τα κεράσια. Είναι φλούδα. Με το κουτί ακόμα, σκέψω. Δεν έχει ανοιχτεί. Ποτέ. Θα το δώσω κάπου. Έδωσε πολλά λεφτά. Σοκαριστικά πολλά λεφτά. Έδωσα πάνω από 50 ευρώ. Τι! Πάνω από 50 ευρώ για να ξεφλουδίσει κεράσια γιατί το χρησιμοποιεί καν. Που δεν τρώω. Πώς θα το λέω σήμερα. Δεν τρώω είναι τελείω. Είναι το καλύ... η καλύτερη απάντηση που έχει δοθεί σε αυτήν την ερώτηση ever στο καράζ. Στο αγοράζω 5 ευρώ. Να σου το δώσω γιατί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Πέρασε τέλεια. Και που έπαιξε μαζί μα. Να σου πούμε ότι όποιο παίζει εδώ μαζί μα στο καράζ κερδίζει ένα δωράκι από εμά με πάρα πολύ αγάπη. Και είναι φυσικά. Λοιπόν. Το πάνω είναι το δικό μου. Δύο ναι, κόλλησα τώρα γιατί το τελευταίο δωράκι δεν το είναι. Το τελευταίο είναι το δικό σου. Είναι το βινιλιό μου. Και δεν το πιστεύω, είναι ο πρώτος άνθρωπος που κάνει τώρα στο καράβι. Αλήθεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Εγώ σου δίνω δύο επιτραπέζια από την Κάισα. Δεν ξέρω αν παίζει, αλλά είναι τέλεια για παρέα. Εννοείται ότι παίζω επιτραπέζια. Είναι το 6 και το Μνήμα Ζουλ, υπερπαιχνιδάρες, αλλά έχω κολλήσει τώρα με αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ όμορφο αυτά. Ελπίζω να πέρασε τελεία. Εμείς πέρασαμε εξαιρετικά. Περνάς τώρα στο green sofa. Θέλαμε να έχουμε green room, αλλά δεν έχουμε green room. Εντάξει, πειράζει. Green sofa. Και εμείς φυσικά θα περάσουμε στο επόμενο segment. Με τι άλλο? Με μια cool μετάβαση! Ο επόμενος καλεσμένος μου είναι μια ήρεμη δύναμη της εγχώριας κωμωδίας. Χρόνια τώρα τα καλοδουλεμένα κείμενά του και το delivery του είναι ικανά να σε κάνουν να βιώνεις ακραίες καταστάσεις γέλιου. Για αυτό το λόγο τον φθονώ και τον ζηλεύω απεριόριστα. Έχει γράψει ιστορικά beats όπως το Λεωφορείο 140, αμέτρητες παραστάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι, είναι απεριόριστη χαρά μου να έχω σήμερα εδώ τον τεράστιο Βίρονα Θεοδωρόπουλο! Μπούμ! Αγορίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Μετά από τόσο καιρό και μέσα από τις παραστάσεις, εγώ νιώθω ότι σε ξέρω πάρα πολύ καλά, παρόλο που δεν σε ξέρω τόσο καλά. Οπότε θα ξεκινήσω με μια ερώτηση που κάνω σε όλο τον κόσμο που έρχεται εδώ. Πώς κωμωδία? Τι έγινε και είπες, α, αυτό θέλω να το κάνω? Το χιούμορ ήταν πολύ βασικό κομμάτι, ρε παιδί μου, της ζωής μου. Δηλαδή, με χιούμορ επικοινωνούσα και με τον πατέρα μου και με τον παππού μου και με την οικογένειά μου. Σίγουρα με όλους μου τους φίλους. Συνδεόμουν με τους ανθρώπους πάντα με το χιούμορ και με το φαγητό. Αυτά ήταν τα. Δηλαδή, ξέρεις, γελάς πολύ, τρως πολύ, μια χαρά είναι δικός μου. Τι ήταν το πρώτο που είδες από stand-up και. Τρία, ουσιαστικά τρία είναι που παίζουν στην Ελλάδα. Yes. Είναι ένα 20 λεπτό του Παύλο Φρανσίσκο, το live στο Broadway του Eddie Williams και το του Eddie Murphy το Raw. Έτσι, ακριβώς. Eddie Murphy έχει παίξει. Δηλαδή, όποτε ρωτάω αυτήν την ερώτηση σε κομική, μου λέει Είδα Eddie Murphy, είδα Eddie Murphy. Ναι, γιατί ήταν στα βίντεο κλαμπ. Οπότε κάποιοι έλεγε Α, είναι αυτό ο μπάτσο του Beverly Hills και το έπαιρνε, α πούμε. Και μετά έτρωγε την κρυάδα, δηλαδή κάνει ένα 11 χρόνο. Εγώ νομίζω ότι είχα δει του Φρανσίσκο, μετά μου είχαν δώσει του Robin Williams, το οποίο το είχα βρει από την Αγγλικού ενό φίλου μου, η οποία του το έδωσε DVD. Σε DVD. Και το είδε και μετά μου το έδωσε. Εντάξει, πάθη την πλάκα μου, γιατί βάζω Robin Williams και για το πρώτο 20 λεπτό είμαι, ωραία, θα γίνει και κάτι άλλο. Ναι, ναι, ναι. Ενώ ότι είναι ναι. Ο Robin Williams, θα είναι κάποια παράσταση. Κάτι θα γίνει, ναι. Και πάει, ξέρω, 20 λεπτά, 30 λεπτά. Και λέω, μαλάκα, αυτό είναι. Αυτό θα δούμε. Αυτό που χάνει γύρω στα 7 κιλά με υδρότα, λες. Ναι, ναι. Όχι τα μπουκαλάκια που έχει τα 8 μπουκάλια. Και τα τελειώνει όλα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και πετάει σε ακτά από εδώ και από εκεί. Αφού είδα τον Παύλο Φρανσίσκο, κατάλαβα ότι είναι σειρά αυτή του Comedy Central που είχε ξεκινήσει τότε. Ναι. Και άρχισα να τα κατεβάζω νόμιμα. Ναι. Από τον... Καλά, κλασικά εννοείται νόμιμα. Από ειδικά το... τις... από τον Napster. Από τον Napster. Από τον Napster, ναι, ναι. Πριν τσακωθούν με τους Metallica. Μοντάζ. Τα έβλεπες λοιπόν. Είχα κατεβάσει σε ποιότητες φάση, ξέρω, 50 MB το... 130, ναι, ναι, ναι. Το επεισόδιο και να περιμένεις όλο το βράδυ. Ναι. Είχα δει πάρα πολύ. Δηλαδή μπήκα στο σύμπαν αυτό, αλλά μπήκα σαν θεατής. Ναι. Και για πάρα πολλά χρόνια ήμουν θεατής και κάπου ήμουν 28, είχα πάει κάτι φοβερές διακοπές και άδειασα, καθάρισα και τέτοια και γυρνάω και λέω κάτσε να δω αν παίζει καμιά παράσταση. Γιατί στην Ελλάδα είχα δει μόνο του Δημόπουλου μια φορά στο Νίξον, ναι. Και άλλη μια φορά πάλι Δημόπουλο με Τσαλαπάτη στο Τρόβα. Μάλιστα. Είδα τον Τσαλαπάτη, χρυσό παιδί, μαζί ξεκινήσαμε, ναι. Αλλά λέω εντάξει αν μπορεί να το κάνει θα μας το κάνω κι εγώ. Του το έχω πει και του ιδίου, δεν είναι... Χαίρομαι γι' αυτό, δεν το μάθαινε εδώ. Ναι. Και φτιάξετε μια ομαδουλά. Φτιάξα μια. Εγώ πρώτα γκουγκλάρω για να δω τι παραστάσεις υπάρχουν, ναι. Και μου βγάζει εκείνο το διαγωνισμό. Που είναι αυτός ο ένας ο οποίος ξεκινάνε όλα. Από το Πολύτροπο Τέχνης. Ναι. Οι οποίοι
Αυτό ήταν φοβερό πώς είχε ξεκινήσει. Γιατί ήταν δύο κυρίες, ναι, οι οποίες τρέχανε με αυτόν τον πολυχώρο τέχνη, τον πολύτροπο τέχνη. Και η μία ήταν ηθοποιός, η Κέντ Μανολιδάκη, ήταν και η Αναστασία Παπαγεωργίου. Ναι. Α, πολύ ωραίο το stand-up. Είχαν δει Χατζη Παύλου, είχαν τρελαθεί. Πάρα πολύ ωραίο. Να κάνουμε ένα. Stand-up. Ένα αυτό, ένα open mic. Και μαζεύουν Βρανά, Φυσφή, Δημόπουλο, Χατζη Παύλου, Σίλα, όποιος έκανε stand-up τότε. Και κάνουν ένα διαγωνισμό open mic, ο οποίος θα είχε οντισιόν και θα οδηγούσε σε μια παράσταση. Ναι. Ήταν στο θέατρο Αυλαία με 300 άτομα και 10 ευρώ εισιτήριο. Εγώ πήρα την απόφαση, παιδί μου, ότι πήγαινε, γιατί είσαι 28. Ή τώρα ή κλαίγεσαι στα 50. Δεν έχει. Είπαμε τα κείμενα ουσιαστικά στους επαγγελματίες κωμικούς για να δουν πώς στεκόμαστε. Έπρεπε να μας πούνε, κράτα το μικρόφωνο κοντά στο στόμα. Δεν... Ναι. Να το πούνε αυτό. Ναι. Και το. Τι πήραμε, κάποια γέλια, ρε παιδί μου, σε αυτό. Και μετά φτιάξαμε την ομάδα με το Χρυστοφορίδη, γιατί με το που έπαιξα και πήρα γέλιο, πριν καν γίνει αυτή η παράσταση, δηλαδή ναι, για την οποία γινόντουσαν οι οντισιόν, λέει εντάξει, θέλω να παίξω κάθε μέρα. Θα παίξω αύριο. Κατευθείαν. Και ψάχναμε αυτά. Ευτυχώς είχαμε φίλους σε μπαρ και τέτοια. Ένας έπαιζε DJ, άλλος ήταν μπαρμαν. Και ξεκινά λοιπόν αυτό η φάση των μαγαζιών, στείνεται όλο αυτό. Εμένα το stand-up ήταν. Ήταν η δεύτερη ουσιαστικά καλλιτεχνική τέτοια που είχα. Η πρώτη ήταν έπαιζα σε μια μπάντα και έπαιζα με πολύ σοβαρούς μουσικούς. Όπα, τι όργανο. Εμπάσο. Εμπάσο. Σαφές. Έπαιζα με ανθρώπους που ήταν πάρα πολύ σοβαροί και μουσικοί και καλλιτέχνες και κάνανε σπουδαία πράγματα. Έβλεπα πόσο τους νοιάζει και πάθαινα δέος. Παρόλο που σπούδασες κάτι διαφορετικό. Μαθηματικά. Έκανες και ιδιαίτερα μαθηματικά, σωστά. Ιδιαίτερα φροντιστήρια, έχω κάνει όλη την παραπαιδεία. Να πάω λίγο στο impact του 140. Αυτό, για όσους δεν ξέρετε γιατί πράγμα μιλάμε, μπείτε YouTube, το 140 νομίζω είναι στο κανάλι σου. Είναι και στη UNICEF. Το κανάλι από τα καλύτερα beats από Έλληνες κωμικούς που εγώ ξέρω. Το είπα πρώτη φορά σε ένα salsa bar στην Αλεξάνδρας. Ναι. Σε μία παράσταση και φάση με το που το έπαιξα, γύρισα σπίτι και λέω εντάξει, αυτό είναι ένα solid beat. Και μετά έκλεινα γι' αυτό για 1,5 χρόνο. Δούλευε. Δηλαδή, με το 140 ταξίδεψε, φίλε. Έφτασε πολύ γρήγορα σε ένα σημείο ότι ακόμα και ότι το ξέρουν από κάτω. Δηλαδή παρουσίασα open mic και μετά το ξέρανε και δούλευε. Και θέλανε. Ναι. Double Bill Μιχάλης Μαθηδάκης, συνεργασία τώρα 7. 8 χρόνια. 8 χρόνια. Υπάρχει κάτι μετά από τόσα χρόνια που δεν ξέρεις για τον Μιχαλή. Σίγουρα. Okay. Γιατί αυτός δεν μιλάει πολύ. Δεν μιλάει πολύ. Από μένα τα ξέρει όλα δύο φορές. Ναι. Δηλαδή έχει φάει τώρα. Μετά από τόσα χρόνια θέλω να μου πεις δύο πράγματα. Πρώτον, μπερδεύετε τα κειμενά σας. Ακόμα και μετά την παράσταση που παίξαμε. Σίγουρα όπως είπες και να κοιτάνε τον Μιχάλη και έναν δικό και μου. Και να λένε ή το ανάποδο. Δεν είναι. Τέλειο. Δεν σταματάει αυτό. Όσμωση. Κάνετε, σου το λέω με το χέρι στην καρδιά, από τα καλύτερα πρόμος που υπάρχουν ειδικά στη σκηνή του stand-up στην Ελλάδα και από τις αφήσεις και από το εικαστικό και από τα βιντεάκια. Οπότε προκύπτει η εξής ερώτηση, όντως κοιμάσαι παντού? Ναι. Είναι αλήθεια, κοιμάσαι απλά παντού. Από πάρα πολύ μικρός, με χαρακτηριστική άνεση, οπουδήποτε. Λεωφορεία, ΑΚΤΕΛ, μηχανή. Ναι. Έχω φύγει από ένα κλαμπ στην Ανάφη, ναι, για να κοιμηθώ, ναι, και λέω πού να κοιμηθώ. Και λέω, για να με βρει ο Μιχάλης, θα κοιμηθώ δίπλα στη μηχανή του. Οπότε, αν δεν με βρίσκει, θα πάει να βάρει τη μηχανή. Οπότε θα με δει. Και το κάνεις. Ναι. Κοιμήθηκες δίπλα στη μηχανή του. Έχω κοιμηθεί σε γήπεδο μπάσκετ στο Χριστό Ραχών Ικαρίας. Έχω κοιμηθεί δίπλα από ηχείο σε κλάβ στις Πέτσες. Έχω κοιμηθεί σε οτιδήποτε μεταφορικό μέσο. Okay. Έχω. Καλά, δεν συζητάμε για σπίτια φίλων, καναπέδες, σινεμά. Αυτά είναι. Εύκολα. Δηλαδή, Avatar. Avatar! Υπνάρα. Στο Avatar! Υπνάρα. Είχα πάει σχολή το πρωί. Ναι. Μετά είχαμε πρόβα και μετά μου λένε όλοι μαζί πάμε Avatar, θα γίνει χαμός. 2010. Και είδα 5 λεπτά. Λεπτά. Τελώς. Ναι. Και μετά... Είσαι από αυτούς. Είσαι αυτός. Καιρό χαλιτό. Δηλαδή... Στο σινεμά μέσα. Ναι. Δεν έχω τέτοιο. Είσαι αυτός. Μπαμπάς. Φαντάζομαι υλικό για κωμωδία αστηρευτό. Έχεις μιλήσει για την απώλεια του δικού σου μπαμπά, ναι, με χιουμοριστικό τρόπο. Κάτι που το θαυμάζω όταν πετυχαίνω κωμικούς σε specials που το κάνουν. Daniel Sloss, ας πούμε, για τη δική του απώλεια. Και γενικά, όποτε συμβαίνει αυτό, το θαυμάζω, το θεωρώ υψιστό το να το κάνεις αυτό μέσω της κωμωδίας. Τι level up είναι αυτό το να το κάνεις, το να μιλήσεις κωμικά για κάτι τέτοιο, και τι σου αφήνει μετά? Λοιπόν, αρχικά μου πήρε χρόνια. Δηλαδή, να το κάνει. Ναι. Δηλαδή, yes. Αναφέρω ρητά, ρε παιδί μου, την ιστορία με το θάνατο του πατέρα μου, στην παράσταση το «Δεν επιθυμώ». Ναι.
Έχω άλλα δύο κείμενα τα οποία προσπαθώ να επιτεθώ στο κείμενο. Δηλαδή, έχω το. Στο Tour de Dagger που είχα γράψει το ξαφνικά, που ήταν 1,5 λεπτό απλά για την έννοια του ξαφνικά. Ναι. Το οποίο σχετίζεται, είναι η αφορμή, ρε παιδί μου, γιατί ο πατέρας μου έφυγε από καρδιά. Οπότε ναι. Ήταν full ξαφνικά, έφυγε μέσα σε 5 λεπτά. Και από εκεί πήρα την αφορμή και έγραψα το κείμενο ότι τίποτα καλό δεν γίνεται ξαφνικά. Δηλαδή, ξαφνικά δεν βγαίνει ο ήλιος, ξαφνικά βρέχει καρέκλες. Ήταν ένα τέτοιο beat. Το οποίο ήταν τελείως από μακριά, ρε παιδί μου, λίγο να το ακουμπήσουμε. Στο Στα Πλάγια έγραψα γενικά για το ελληνικό πένθος, για όλη τη φάση. Και μετά από ουσιαστικά 4-5 χρόνια κατάφερα να το γράψω, να πω ακριβώς την ιστορία, με μεγάλη διευκρίνηση στην αρχή για το πώς θα θυμάμαι, το πω. Και... Το θυμάμαι ξεκάθαρα, το έχω δει αυτό το beat. Έχω δει και τη διευκρίνηση στην αρχή. Είναι. Εξηλαιωτικό, όχι, είναι... Είναι ανεξάρτητο στην πραγματικότητα. Αν το κοιτάξεις, δηλαδή, η αφορμή είναι αληθινή, ο πυρήνας είναι αληθινός και είναι ακριβώς αυτός που θα σε συνδέσει με τον κόσμο. Γιατί πολλοί κόσμοι έχει χάσει κάποιον που αγαπάει. Ναι. Και αν μπορέσεις να βρεις αυτό το σημείο επαφής, εκεί μπορείς να κάνεις πλέον τη φάση, μπορείς να κάνεις κωμωδία. Yes. Αλλά δεν είναι ότι θα γράψω ένα αστείο κείμενο για μια απώλεια και ξαφνικά αυτό το πράγμα λύθηκε. Mm. Όχι, αυτό πρέπει να το λύσεις. Αν έχεις κάτι να λύσεις, να το κάνεις μόνος. Σίγουρα. Τι είναι αυτό που σε κάνει να χαλαρώνεις και να ξελαμπικάρεις το τέλος της ημέρας? Οικογένεια. Ναι. Να δω καμιά ταινία. Yes. Μ' αρέσει να τρώω. Και το πες και λίγο γέμισε άλλο το στόμα σου. Δηλαδή, μερικές φορές το βράδυ. Ενώ ξέρω ότι δεν πρέπει να τρώω βράδυ. Είμαι 40 χρονών πλέον, το έχω κόψει αυτό. Ισχύει. Αλλά μερικές φορές είναι κομμάτι διασκέδαση. Ότι πήγε καλά η παράσταση, έχω κουραστεί, είναι ξύπνιο το κορίτσι μου. Θα παραγγείλουμε, θα δούμε μια ταινία. Εντάξει, θα δούμε 5 λεπτά, αλλά θα παραγγείλουμε κάτι. Παραγγείλουμε κάτι μας αρέσει, ενώ είναι λίγο μια επιβράβευση. Ναι. Τέλειο. Εντάξει, και τους φίλους μου όταν μπορώ να βλέπω. Εδώ έχουμε ένα έθιμο στον Καράζ να λέμε άπιαστα όνειρα, στόχους, συνεργασίες, σκηνή που θες να παίξεις. Το λέμε, ρε παιδί μου, εδώ δυνατά και you never know. Δεν είναι ένα. Δηλαδή, απλά θα ήθελα να κάνω αυτό μέχρι τα 80 μου. Αυτό που κάνεις τώρα. Ναι. Καθόλου άπιαστο δεν είναι! Δεν ξέρω, μπορεί ενώ να. Ενώ το είπαμε την ελπίδα, ξέρεις, να ακουστεί κιόλας και να γίνει. Να σου πω μπορεί, να αλλάξω, στην πορεία, ρε παιδί μου, αλλά κάνω αυτό το πράγμα τώρα, ξέρω εγώ, 12 χρόνια, 13. Θεωρώ ότι είμαι ακόμα στην αρχή. θέλω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο Rodney Dangerfield έχει σετ στο Jay Leno στα 80 του. Συμφωνώ 100%. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πιο σοβαρή ερώτηση. Συγγνώμη που την κράτησα για το τέλος. Κυβέρνηση κομμωδίας. Κυβέρνηση κομμωδίας. Κομικοί αναλαμβάνουν την κυβέρνηση της χώρας. Θέλω να μου πεις ποιον όλοι έχουν απαντήσει. Όλοι έχουν δώσει διαφορετικές απαντήσεις. Πρωθυπουργός. Βρανά. Ποιος αναλαμβάνει. Βρανά, okay. Μου το έχουν πει και άλλοι, δεν θυμάμαι ποιος μου το πει. Βρανά, πρωθυπουργός. Το έχει. Το έχει άνετα. Ναι. Ειδικά εξωτερική πολιτική. Άνετα. Αέρα. Και εσύ, τι Υπουργείο αναλαμβάνεις και τι νομοσχέδιο περνάς στις πρώτες δύο ώρες? Υπουργείο Παιδείας. Ναι. Δεν είναι δικό μου νομοσχέδιο, ναι. Αλλά αποφασίζουμε κάτι. Ναι. Και το τηρούμε, ρε μα. Το κρατάμε. Ενώ. Το ξέρα! Το ξέρω ότι άμα το. Παπ! Δηλαδή, φτιάχνεις ένα και πες ωραία για τα επόμενα 15 χρόνια. Ναι. Θα έχουμε αυτό. Δεν θα έρχεται ο καθένας και θα πει: ωραία, τώρα θα κάνουμε πανελλήνες. Τώρα θα κάνουμε ημι-πανελλήνες. Τώρα θα έχει 4. Μόρια, χωρίς μόρια. Τώρα θα έχει 5. Τώρα... αλλαγή βιβλίων. Ναι, τώρα θα είναι με συνέντευξη, με φωτογραφία. Θα κάνεις TikTok. θα κάνει... φάση, όχι, φάση ένα πράγμα, 15 χρόνια και ό,τι γίνει. Το ακούω και το εύχομαι, κυρίες και κύριοι. Αυτό ήταν ο Βυρονάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Μισό λεπτάκι. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί. Εμείς ήδη θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Ναι. Αλλά πριν παίξουμε το παιχνίδι, θα περάσουμε φυσικά σε αυτό το κομμάτι με τι άλλο, με μια cool μετάβαση. Ήρθε η ώρα να παίξουμε το παιχνίδι που λέγεται Εξήγησέ το. Έχεις κάρτες μπροστά σου, μου δείχνεις. Εγώ βλέπω μια λέξη που πρέπει, η έννοια, και πρέπει να την περιγράψω χωρίς όμως να χρησιμοποιώ τη λέξη ή παραγωγά της. Όσες λέξεις βρούμε, τις κερδίζω στους απόντους. Όσες που μου πάσω, πάνε στο τέλος και τις παίζουμε rotation και μετά το κάνεις και εσύ αυτό σε συγκεκριμένο χρόνο. Ο χρόνος μας λοιπόν ξεκινάει από τώρα με ένα χειροκρότημα! Είναι κάποιος που ανεβαίνει πάνω σε ένα βαρέλι και μιλάει σε πολύ κόσμο στην πλατεία. Τρελός. Λίγο παλιά λέξη. Είναι σαν αυτός που φοράει μαύρη κουκούλα και τσεκούρι και σκότωνε, αποκεφάλιζε. Δήμιος. Αυτό που σου λέω εγώ, ανεβαίνει σε βαρέλι και δεν κάνει, δεν σκοτώνει, μιλάει σε κόσμο. Αγορεύει. Ξεκινάει με την άλλη λέξη που βρήκες. Δημαγωγός. Μπράβο, ρε, μάνα, το βρήκες! Αυτό είναι. Επόμενη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, είμαστε αυτό. Κομική. Ο. Κομικός. Μπράβο. Επόμενη. Ευχαριστώ για αυτό. Ήταν εξαιρετικό, ναι.
όταν μιλάς, διακρίνω μία. Ηρωνία, όχι. Αγάπη. Μία. Αυτό σου βγάλε. Μία. Αηδία. Όταν μου μιλάς, διακρίνω μία. Λες και σου έχω κάνει κάτι. Μία. Μία ενόχληση. Μία. Ξεκινάει από αυτό το γράμμα. Ενόχληση. Μία. Μία. Από αυτό το γράμμα ξεκινάει. Μία. Μία. Η αδερφή της μαμάς, τι σου είναι? Θεία μου. Αυτό είναι το δεύτερο συνθετικό. Διακρίνω. Ευθυμία. Όχι, διακρίνω μία. Ευθύτητα. Όχι, μία. Όχι. Όχι. Πάσο. Πάσο στο τέλος, στο τέλος. Θα το βρούμε. Ο πρίγκιπας της. Ζαμούντα. Άλλη ταινία. Ο Αλίας. Όταν το φεγγάρι τραβάει. Ο πρίγκιπας της. Ναι. Παλήριας. Ή. Παλήρια. Μπράβο. Του πληκές, ναι. Άλλη ταινία. Πρίγκιπας Παλήριας. Πρίγκιπας Παλήριας. Είναι αυτό που δεν είχες καθόλου όταν κοιμόσουνα στη ΣΤΟΑ. Αξιοπρέπεια. Όχι, έχει να κάνει και με ρούχα. Αξιοπρέπεια, όχι. Ναι, σωστό. Έχει να κάνει αν είχες μονόκλη και μαντήλι στο πέτο. Θα ήσουν πιο... όχι, πιο ευγενής. Προσεγμένος, πιο, ναι. Πιο κομψός. Ή... Κομψότητα. Μπράβο. Όπω φίλε. Έχει να κάνει με τις γυναίκες. Είναι αυτό που καταφέρανε μετά από πολύ κόπο ή των γυναικών. Χειραφέτης. Μπράβο, ρε μαν. Τέλεια. Ναι. Είναι το από κάτω στο κλάσμα. Παρονομαστείς. Μπράβο. Μπούμ. Έτσι ρολάρω. Είναι το από πάνω στο κλάσμα. Αριθμητής. Λάθος. Μπλάκα κάνω. Δεν καμία σχέση. Είναι... Δεν ξέρω να καταλαβαίνεις τι εννοώ. Υπονοούμενο. Μπράβο, ναι, το βρήκε κατά θέατο. Καπούμ! Θα κάψω τώρα. Ω, μεγάλος τάφος. Με πολλά μέσα. Ομαδικός. Τι. Τάφος. Πώς λέτε αυτό, το. Γενοκτονία. Είναι το. Λίγο. Το πέτρινο μεγάλο. Με πολλά κουτάκια. Το μνήμα. Όχι. Πολλά κουτάκια. Το σκευοφυλάκιο. Αλλιώς αυτό. Είναι αλλιώς. Ω κυμοφυλάκιο. Τελειώνει σαν αυτό που πηγαίνουν τα παιδιά να κάνουν μαθήματα. Τελειώνει. Πού πηγαίνουν τα παιδιά να κάνουν μαθήματα. Σκευοφυλάκιο, όχι. Πού πηγαίνουν τα παιδιά να κάνουν μαθήμα. Στο σχολείο. Έτσι τελειώνει. Οστεοφυλάκιο. Όχι. Doink. Που τελειώνει ακριβώς αυτό. Αυτό ήταν, γιατί είπα σκευοφυλάκιο, δεν είναι. Πρέπει να φροντίσουμε οπωσδήποτε στο σύστημα υγείας την των αρρώστων. Βγάζουμε ήχους τώρα. Η ιατροφαρμακευτική. Απερίθαλψη. Μπράβο, ναι, το βρήκες, ναι. Έλα λίγο ακόμα. Όταν μιλάς, διακρίνω μια. Σου έχω κάνει κάτι. Είναι η αδερφή της μαμάς σου η κατάληξη. Δεν το. Όχι. Ωραία, την καίμε τη λέξη δέστηνα. Εμπάθε, ναι, ρε. Ποτέ. Τελευταία λέξη. Έλα, ρε, μαν. Είναι πολλά κουτάκια, μαρμάρινο, μεγάλος τάφος. Πόπερε, φίλε, το σπίτι σου είναι σαν. Βρωμάει μούχλα εδώ μέσα, είναι σαν. Μαυσολείο. Ναι! Μαυσολείο το βρήκε, κυρίες και κύριοι! Ήρθε η σειρά σου. Τρία. Δύο. Άδεια στο μυαλό σου. Ένα. Και πάμε. Ωραία. Αυτοί οι δύο μεταξύ τους έχουν παντρευτεί δύο γυναίκες που είναι αδερφές μεταξύ τους. Μπατζανάκης. Τέλειο. Σε ευχαριστώ. Το σκέφτηκες λίγο. Ωραία. Αυτοί οι οποίοι βοηθάνε ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι που βοηθάνε ανθρώπους που είναι σε ανάγκη, χωρίς να είναι η δουλειά τους. Εθελοντής. Ναι, εθελοντική αλλά εργασία. Επιδεικνύουν προς αυτούς τους ανθρώπους, είτε προς τους πρόσφυγες, είτε σε μετανάστες, ανθρώπους οι οποίοι τους δείχνουν μία... Αλληλεγγύη. Ναι, ή... Η αλληλεγγύη. Ναι. Oh. Ωραία. Εντάξει. Αν δεν κάνεις φωνητική αναζήτηση στον υπολογιστή. Αν δεν κάνεις φωνητική αναζήτηση. Στον υπολογιστή είναι η οθόνη το ένα κομμάτι, το λάπτοπ και το άλλο είναι το. Πληκτρολόγιο. Ναι. Σωστός. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είσαι άστεγος. Ναι. Στο Λος Άντζελες. Ναι. Όλη μέρα στην παραλία. Ναι. Και κρατάς ένα μεγάλο πράγμα για να βρεις από κάτω νομίσματα. Α, ανιχνευτής μετάλλου. Τέλεια. Ωρε φίλε, τα έχει καρφώσει όλα. Ναι, σίγουρα μέσα στην εκπομπή κάνεις ένα διάλειμμα για... Τσίσα. Κακά. Ναι, κατούριμα. Αλλά θέλω να φύγεις από αυτό. Να σκεφτείς ότι παίζουμε στην τηλεόραση. Φαγητό, για φαγητό. Κάνεις ένα διάλειμμα. Ναι, αλλά δεν βλέπει ο κόσμος το διάλειμμα σου. Βλέπει κάτι άλλο όταν εσύ πας για τσίπα. Διαφήμιση! Μπράβο. Τα έχεις καρφώσει, εξαιρετικός. Ωραία.
Τώρα. Ναι. Τζίσα. Τούντρα, Τάιγκα. Στάικα. Τούντρα. Αχ. Ποτέ. Ωραία. Είναι στη Μογγολία. Ναι. Κάτω από την. Τούντρα. Όχι. Το, ναι. Είναι σαν έρημος. Έχει αδειάξει το κεφάλι μου. Άστο, άλλο. Ναι, πάσο. Α, περίμενε, ξανά. Ναι. Είναι στα παλιά γυμναστήρια, όχι τώρα που κάνουν TRX και σπρώχνουν ελάστιχα και τέτοια. Παλιά ήταν ένα πράγμα που το έβαζε εδώ πέρα και ανέβαινε ένα σκαλάκι. Σκάλα. Ναι, αλλά στα αγγλικά κάπω. Ανέβαινε ένα σκαλάκι και ξανακατέβαινε. Τέλεια. Στέπα! Στέπα! Ωραία. Οι άνθρωποι που κοιμούνται παντού, αλλά όχι οικειοθελώ όπω εγώ. Αξιοπρέπεια. Τσίπουρα! Όχι, πόλος, όχι. Σε φτύλα! Έχουν μια πάθηση. έχουν μια πάθηση που μπορεί να κοιμούνται παντού, αλλά όχι και θέλω. Ναι. Ωρε φίλε! We're on a roll! Ωραία. Εγώ Τζίσα. Γενικά σαν άνθρωπος όπως έχεις καταλάβει, ναι. Γενικά... Ναι. Κοιμάσαι παντού. Ναι, αλλά όταν είμαι ξύπνιος, ναι. Σε γενικές γραμμές... Κομικός, stand-up. Ναι, όχι, αλλά τι... Εμείς τι κάνουμε τόση ώρα εδώ. Μιλάμε, κουβεντιάζεις. Ναι, ναι, αλλιώ αυτή. Πολυλογά. Ναι, ή. Πολυλογία. Πάμε λίγο. Ωραία, φίλε. Τούντρα. Είναι δύο λέξεις. Ναι. Δεν ξέρω καν πώς σχετίζονται. Είναι εννιά. Με το ένα ανοίγει την πόρτα. Ναι. Χερούλι. Ναι, χέρι. Αλλά πριν. Πόρτα. Χέρι. Κλειδί. Είναι... Μπράβο. Κλειδί. Και το άλλο. Windows. Κλειδί. Και το άλλο συνήθω το φοράνε ας πούμε, οι γυναίκες σε μια πιο επίσημη έξοδο. Κλειδί τουαλέτα. Παπούτσι. Όχι. Κλειδί γόβα. Άσε το. Ναι, να το κλειδί. Ναι, η γόβα, αλλά τι έχει στην άκρη. Τακούνι. Για να... Μπράβο. Τι είναι αυτό. Κλειδί τακούνι έχει γράψει. Κλειδί τακούνι. Ναι. Κλειδί τακούνι. Και ένα τελευταίο. Ωραία. Ο εργολάβος. Ο εργολάβος. Ο εργολάβος κηδιών προσλαμβάνει. Κοράκι! Ναι! Μουμ! Φωτιά είσαι, ρε. Φωτιά είσαι. Εσύ κι εγώ. Εσύ κι εγώ. Επειδή έπαιξες μαζί μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Έχουμε ένα δωράκι για σένα. Ξέρω ότι παίζεις επιτραπέζια. Ναι. Οπότε έχουμε δύο επιτραπέζια για σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από την Κάισα, όνομα συμβασμένο με τα επιτραπέζια, ειδικά τα οικογενειακά. Κάποτε η Κάισα ήταν το μόνο μέρος που μπορούσα να πάρεις πιο νιγασκάκι. Καλλιδρομίου. Ναι. Boom. Τα καλά, τα ξύλινα εννοώ. Όχι... Έτσι. Exit λοιπόν που είναι σαν escape room. Μίνι Αζούλ, υπέροχο για παρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και φίλοι, αυτός ήταν ο Βίρονας. Μ' αρέσει που σηκώθηκες. Θα σηκωθώ κι εγώ. Και φυσικά θα περάσουμε στο επόμενο κομμάτι με τη φεύγει Cool μετάβαση. Η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε Ερίν και Βίρονα φυσικά. Και φυσικά σε όλους εσάς που ήσασταν εδώ μαζί μας, αλλά και σε εσάς από το σπίτι, αν θέλετε να έρθετε να μας δείτε παιδιά από κοντά. Υπάρχουν δύο τρόποι να το κάνετε. Ο ένας είναι να αντιστήσετε καρτέρι απ' έξω εδώ που γίνουν τα γυρίσματα και να μπουκάρετε. Πλάκα κάνουν παράνομο. Απλά επικοινωνήστε στα στοιχεία που βλέπετε και θα σας καλέσουμε εδώ στην παρέα μας. Κλείνοντας, η Ερίν μας έχει ετοιμάσει μια έκπληξη. Θα πει ένα τραγούδι που δεν είναι στο ρεπερτόριο της και θα το πει εδώ σε εμάς live για πρώτη φορά στα χρονικά. Από εμένα ένα μεγάλο καληνύχτα και να θυμάστε το μυστικό της ευτυχίας είναι κάτι που δεν μπορώ να σας πω, αλλιώς δεν θα ήταν μυστικό. Αυτά από μένα! Σαν κεραυνός που το σκοτάδι κάνει φως όταν κοιμάται ουρανός, έτσι κι εσύ παραμονεύεις στη σιωπή για την ανύποπτη στιγμή να κάνεις λίγα σου το κάθε μου φιλί ως το πρωί. Ψυχή μου κι ανάσα πρωινή μου, πόσο σ' αγαπώ, είσαι του έρωτα τα θάνατο νερό. Σώμα και ψυχή μου κι ανάσα πρωινή μου, όταν σε φιλώ πίνω στα χείλη σου τα θάνατο νερό και ξεδιψώ.
σαν την πληγή που δεν γνωρίζει εποχή κι όποτε θέλει αιμορραγή σαν τη φωτιά που από το τίποτα ξέσπα κι αφήνει στάχτη όπου περνά έτσι κι εσύ μου κες απόψε την καρδιά στα ξαφνικά. Σώμα και ψυχή μου κι ανάσα πρωινή μου πόσο σ' αγαπώ είσαι του έρωτα τα θάνατο νερό. Σώμα και ψυχή μου κι ανάσα πρωινή μου όταν σε φιλώ πίνω στα χείλη σου τα θάνατο νερό και ξεδιψώ.